όχι στα χαρτιά μόνο. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Δρακοντάιδη, σας προσέχω πάντα κύριε Δρακοντάιδη σε αυτά που λέτε. Έχω να ομολογήσω ότι οι παρατηρήσεις σας πάντοτε έχουν περιεχόμενο και εύστοχες. Δεν λέω όχι. Όμως, πρέπει, ξέρετε, να μετράμε και το χρόνο. Πολιτικές εκδηλώσεις φεστιβάλ. Βεβαίως έχετε δίκιο. Θα μπορούσε τώρα να είχε ήδη περαστεί το πρόγραμμα και να είχαν συντελεστεί κι άλλα. Αλλά, ξέρετε, δεν το ξεχνάτε, είμαι βέβαιος ότι δεν ξεχνάτε, ότι καταργήθηκαν και τα δύο όργανα, δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες. Είχαμε το Πνευματικό Κέντρο από τον Αμέρος, οργανισμό, και είχαμε και την ΕΠΟΚΑΛ. Και τα δύο καταργήθηκαν. Τι παρέλαβα, σας ενοχλεί? Αλλά τι να κάνω, πρέπει να πληροφορούμε, για να μην μας κατηγορείτε ότι δεν πληροφορούμε για τον κόσμο. Τι είχε το Πνευματικό Κέντρο, τι μου παραδώσατε? Για χιλιοστή φορά θα το πω. Ένα χαρτί χειρόγραφο το παρέδωσε μόνη της η καθαρίστρια που ήταν εκεί, και μπράβο της, με υπογραφή μάλιστα και δική σας από κάτω. Και μου το παρέδωσε η καθαρίστρια του Πνευματικού Κέντρου. Και μάλιστα όταν κληθήκατε να με κατηγορήσετε γι' αυτό και το διαβάσατε, παραλείψατε κατά την ανάγνωση να πείτε επίσης αυτό που έγραφε. Ότι ό,τι παραμένει εκεί βρίσκεται... Όχι, από εδώ. Από εδώ, όχι σε εσάς. Ό,τι αναφέρετε σε... Λοιπόν, άρα κύριε Δρακοντάιδη, απλά αναφέρθηκα σε αυτό, σε παρένθεση, για να ξέρετε ότι κι εσείς δεν ξεχνάτε. Δεν το είπα γιατί τα ξεχάσατε, αλλά απλά να θυμίσω μέσω αυτής της ευκαιρίας και στον κόσμο που είναι εδώ, να θυμίσω αυτό, όχι γιατί εσείς το ξεχάσατε. Εμείς λοιπόν αρχίσαμε όσο μπορούσαμε και με την έλλειψη του προσωπικού που έχουμε και όσο του οργανωθεί η υπηρεσία συγκεκριμένη, έστω και στο μέτρο που έχει συμβεί, γιατί θέλαμε όχι μονάχα το πρακτικό μέρος, χρειαζόταν και πολλή εργασία σε ό,τι αφορά το νομοθετικό, για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τους δύο οργανισμούς και να τις ενσωματώσουμε σε συγκεκριμένη υπηρεσία και από εκεί βέβαια να λειτουργήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Γι' αυτό, κύριε Δρακονταϊδή, υπήρξε πράγματι η καθυστέρηση. Όμως, σας βεβαιώνω ότι στις προσεχείς μέρες, είμαι βέβαιος μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και θα είναι ολόκληρο το πρόγραμμα. Και η δουλειά έχει γίνει. Πρώτα-πρώτα, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι οι εντυπώσεις ήταν καλές. Από τα καρναβάλια μέχρι και σήμερα, ό,τι έχουμε κάνει. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα δεν αποκλείεται να είναι ακόμα καλύτερα. Όμως συμμερίζομαι την ανησυχία σας και σας δίνω την πληροφόρηση και σας βεβαιώνω ότι αυτό θα συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Για το παιδικό εργαστήριο... Κύριε Δημάρχε, με συγχωρείτε, παρακαλώ. Μια διευκρίνηση. Εγώ ρώτησα, εκτός από το πότε, δεν ήταν το βασικό μου το πότε. Και πώς γίνεται. Ποιος μέσα δουλεύει, από ποιας, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα που λέτε ότι θα ανακοινωθεί σε μια εβδομάδα, ναι. Ποιος το αποφάσισε? Υπάρχει θεσμικό όργανο να το αποφάσει? Τι αυτό, να αποφασίσει αυτό, δηλαδή? Αν αυτό, υπάρχει θεσμικό όργανο, υπάρχουν θεσμικά βεβαίως υπηρεσίες. Ποιος άλλος? Δεν εννοώ τις υπηρεσίες. Εγώ αλλά μιλάω ποιες? Για τα θεσμικά όργανα των αιρετών. Τι θεσμικά όργανα θέλετε? Ωραία, δηλαδή, δώστε μου όποια απάντηση θέλετε. Όμως τα εγώ θεσμικά αυτό όργανα τα... είναι αυτά που σας μιλούν. Τα θεσμικά όργανα δεν είναι μόνο η Δημοτική Αρχή, κύριε Δημαρχή. Υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει κύριε, Δημοτική Επιτροπή. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω διάλογο, εντάξει. Okay. Θέλω, νομίζω καταλάβατε όμως το ερώτημα. Εμένα, ναι. Δεν με πειρά, κύριε Όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό διαδικαστικό. Όχι, πάντως δεν με πειράζει, κύριε Δρακονταϊδή. Συνεχίστε, κύριε Δημαρχή. Δεν με πειράζει αυτό. Αλλά να ξέρετε πάντως ότι ό,τι γίνεται, γίνεται στα πλαίσια τα θεσμικά.
δεν υπάρχουν εξωθεσμικά κέντρα αποφάσεων. Θεσμικά. Όταν θα έρθει η ώρα, φέρτε και ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα δείτε, φέρτε και φέρτε το. Και από εκεί και πέρα έχετε και όλη την ευχέρεια να ζητήσετε και την τιμωρία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το παιδικό θεατρικό εργαστήριο, πράγματι έχετε δίκιο. Αλλά ήταν τόσα τα προβλήματα, τόσα τα θέματα, όλα τα άλλα που θα έπρεπε να μπει κάτι σε μια σειρά. Και πρέπει να προφθάσουμε ανθρώπους δεν έχουμε. Σας είπα και επανέρχομαι σε αυτό. Δεν βλέπω κανένα σχόλιο όμως και από εσάς. Σας λέω, στο πνευματικό κέντρο δεν βρήκα τίποτε. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που δουλεύανε. Δεν υπήρχε αρχείο. Δεν υπήρχε τίποτε. Δεν βρήκαμε τίποτε. Αυτό δεν σας ενοχλεί? Επομένως, πρέπει να προφθάσουμε τα πρώτα για να έρθουμε στα δεύτερα. Δεν είναι δεύτερο το παιδικό θεατρικό εργαστήριο, αλλά πρέπει να βάλω την προτεραιότητα αυτή για να μην έρχεστε ότι δεν κάνουμε αυτά που είναι μέσα στην χρονική σειρά. Θα έρθει όμως και γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το φεστιβάλ Λέα, εγώ δεν το ήξερα τι ήταν αυτό. Βάσει τόση τόματα. Τελικά ζυγίστηκε και είπαμε ότι δεν τα προφθαίναμε όλα αυτά. Και δώσαμε κάποιες προτεραιότητες. Αν γι' αυτό κάναμε καλά ή όχι, θα κριθούμε. Σε ό,τι αφορά, αν δεν κάνω λάθος, Περιφερειακή Ένωση Δήμων και λοιπά, σε ό,τι αφορά μια πραγματικά ένα αίτημα που ήρθε σε μας από ένα θεατρικό εργαστήριο Ελλήνων της Διασποράς, από το Μόντρεαλ. Βέβαια, ξεχάσατε να πείτε και το όνομα. Εγώ θα το πω. Αυτό το θεατρικό εργαστήριο είναι στο Μόντρεαλ. Όταν πήγα εκεί, παρακολούθησα παράσταση, πήρα και πληροφορίες και πρόκειται για ένα αξιόλογο θεατρικό εργαστήριο. Δηλαδή το θεατρικό εργαστήριο του Πνευματικού Κέντρου των Ελληνικών δεν ήταν αξιόλογο? Μην διακόπτετε, κύριε. Σας παρακαλώ να μην διακόπτετε. Κυρία, θα σας δοθεί ο λόγος. Θα σας δοθεί ο λόγος στη σειρά σας. Πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος. Παρακαλώ να μην γίνει άλλη διακοπή. Θα απαντήσω στον κύριο Κατοπόδη, δεν είναι θέμα. Κύριε Πρόεδρε, θα του απαντήσω. Είναι άλλωστε. Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Δήμαρχε. Και πολύ σοβαρή και σωστή οικογένεια. Λοιπόν, να απαντήσω. Απαντάω, Γιάννη. Βεβαίως ναι, αλλά εγώ μιλάω για ένα εργαστήρι εκτός Ελλάδος. Άρα δεν κάνω σύγκριση με τα υπάρχοντα εδώ. Το εργαστήρι λοιπόν έκανε ένα αίτημα. Και βέβαια το αίτημα προβλήθηκε και από το ίδιο το εργαστήρι, αλλά και από την κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη. Το λέω αυτό γιατί τα αυτιά μου είναι πάντα ανοιχτά και πρέπει πάντα να απαντάω. Ακούστε, δεν έχω καμία συγγένεια με την κυρία Φραγκούλη, όμως δεν μπορώ παρά να πω ότι η κυρία Φραγκούλη, γιατί και αυτή έστειλε μια επιστολή που συνοδευόταν το αίτημα, είναι μια πασίγνωστη και διεθνώς δημοσιογράφος. Μπορεί κάποιοι να είναι τόσο πολύ μαζί της, υπέρ, σε ένα δημοσιογράφο, αλλά λιγότερο, αλλά περισσότερο, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία για μένα έχει το εξής, ότι είναι Έλληνες Διασποράς και όταν εγώ δέχομαι αιτήματα από Βουλγαρία ή εμείς κάνουμε προσκλήσεις από Ρουμανία, από Αυστρία, από Σουηδία, από, δεν καταλαβαίνω γιατί ενόχλησε από όλο αυτό θα έρθει μία ομάδα που θα παίξουν ένα έργο. Το έργο, λέει, είναι το βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, ή τι είναι, της κυρίας Ιουστίνης Φραγκούλη. Και, λοιπόν, δηλαδή, απαγορεύεται. Άρα, λοιπόν, υπέβαλα αυτό το αίτημα, πράγματι. Και έχετε δίκιο ότι έγινε λάθος στην υποβολή του. Ήταν ένα λάθος που έγινε, δεν έγινε επίτηδες.
ή από κάπου αλλού και είναι των Ελλήνων της Διασποράς. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορέσω να τους συμπεριλάβω. Τώρα, διαγωνιστικές διαδικασίες. Εμείς τηρούμε απόλυτα τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και οι κανονισμοί. Είναι όλα φανερά, ό,τι ζητήστε μπορείτε να το έχετε. Οι αποφάσεις αυτές, επειδή προείσταμε εγώ του πολιτιστικού αυτή τη στιγμή, είναι αποφάσεις του Δημάρχου, αλλά και με ενημέρωση όλων των αντιδημάρχων και βεβαίως και πάνω απ' όλα των υπηρεσιών. Όταν θα έρθει κάτι και θέλετε να υποβάλλετε κάτι άλλο, που εννοείται, υποβάλλετε, θα σας απαντήσουμε.